Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάος εδώ και σήμερα θα δούμε άλλο ένα unboxing. Κλασικά καταλαβατε ότι είναι ακουστικά, είναι τα high rate gaming headphones 7,1. Είναι τεράστιο το κουτί ίσα ίσα που χωράει στο πλάνο, είναι Zero Ground by Digital Element, είναι η εταιρεία η Element που σας είχα πει και τις προάλλες που έχουμε δει, τα τακέδα και τα Hojo που τα φτιάχνει αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό το unboxing τα παιδιά από το PC Wind Limnos ε, οι οποίοι μου το έδωσαν για να το κάνω unboxing, όπως βλέπετε τη τιμούλα του είναι στα 30 ευρώ. Το συγκεκριμένο, καταλαβαίνετε ότι είναι τη ίδια εταιρεία, καταρχήν πρώτα απ' όλα από το σύμβολο του ρομπότ. Θυμάστε που σα είχα πει στο προηγούμενο unboxing, κάπου εδώ θα τρέχει και το βίντεο από κάτω αν θέλετε να δείτε και τα Hojo ή element που είχαμε δει τι προάλλε, ότι έχει ω μοτίβο ένα ρομπότ, το κεφάλι ενό transformer, κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, επικρατεί και σε αυτά το κόκκινο χρώμα όπω βλέπουμε. Τα παιδιά, τα πήραν πρόσφατα για το κατάστημά τους και μου λένε θέλουμε να τα δούμε πως είναι και εμείς για να ξέρουμε τι δίνουμε οπότε ευκαιρία να τα δω και εγώ μαζί σας να τα κάνω unboxing. Τώρα, λοιπόν, να δούμε τι έχουνε. Πρώτα απ' όλα στο πλάι, στο κουτάκι, γράφει 7,1 sound effect, noise cancelling, soft earpads. Inline control και software included. Έχει και λογισμικό μέσα. Έχουμε 20 Hz έω 20 kHz. Αντίσταση 32 ohm. Ευαισθησία 105 συν πλην 30 dB. Max ισχύσει εισόδου 100 MW. Μιλιβάτ, μάλλον συγγνώμη, μιλιβάτ. Έχει drivers, έχει λειτουργικό, πρόγραμμα όπως σας είπα software για ρύθμιση των 7.1 ψευδο surround είναι τα συγκεκριμένα ότι έχει πρόγραμμα 7.1 μην περιμένετε ότι θα είναι τα ηχεία 7.1 που θα έχετε πάνω στα αυτιά σας αλλά μέσω, τη, βοήθεια ενό της βοήθειας ενός λειτουργικού προγράμματος ε, θα μπορείτε να πάρετε ηχο κοντά στο 7.1 Λοιπόν, η ευαισθησία του μικροφόνου είναι μείον 46 dB συμπλήν 2 dB, 2 μέτρα καλώδιο, 3,5 είναι το jack, έχει 7,1 module sound Λοιπόν, και το μικρόφωνο βγαίνει Λοιπόν, αν δεν σας ζάλισε τόσο πολύ η κάμερα που ζούμαρε και ξεζούμε. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί Εδώ λίγο είναι άβολο, επειδή η εγκατάσταση που έχω Τα unboxing θα κάνω ακριβώς μπροστά από εδώ ε, είναι για πιο μικρά πακέτα, δυστυχώς τώρα καταλαβαίνετε δεν είχα χρόνο να προετοιμάσω ένα μεγαλύτερο setup αλλά εμεί αυτό που θέλουμε θα το δούμε, Έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δούμε, να φτιάξω και την κάμερα. Τρίζουν τα πάντα, λοιπόν... Άνοιξουμε το κουτάκι, γενικά αυτά τα κουτάκια είναι λίγο ευαίσθητα... κάποια στιγμή ευελπιστώ με τα πρώτα χρήματα που θα καταφέρω να συγκεντρώσω να πάρω μια πολύ καλύτερη κάμερα η οποία θα είναι ανεξάρτητη, δεν θα συνδέεται στον υπολογιστή. Προ το παρόν την κάνω με τη C920 όπω βλέπετε εδώ πέρα. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή, αρκεί να σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ. Βγάζουμε το πακέτο, αρκετά μπελαλίδικο θα έλεγα. Μετά, με θε να ξαναπακετάρει, είναι ένα θέμα. Και σκέφτομαι τι έχω να τραβήξω για να τα ξαναβάλω στο πακέτο του. 46 περιορέξεω. Ξέρετε την αδυναμία που έχω στα headphones, πίσω έχετε δει το stand που έχω κάνει για τα ακουστικά, ξέρετε πόσο τα αγαπάω, ξέρετε πόσο λατρεύω τα headphones. Αν και έχω κολλήσει με τα Superlux από τότε που τα πήρα το βίντεο, θα το δείτε επίση κάπου εδώ πέρα από τα Superlux, μπείτε δείτε τα, τα καλύτερα ακουστικά που έχω δοκιμάσει. Θα ήθελα να δοκιμάσω και αυτά να δω τι λένε, αν είναι καλά όντω, ε, Λοιπόν... Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά, ας τα βγάλω πρώτα ή μάλλον πριν να βγάλω τα ακουστικά, ας περάσω στα συνοδευτικά. Καλού κακού να τελειώνουμε με αυτά για να αφιερωθούμε λίγο καλύτερα στα ακουστικά μας. Έχουμε πρώτο πράγμα αυτοκόλλητο, όπως βλέπετε, high rate, άλλαξε το, το λογότυπο της εταιρείας της Element. Έχουν και drivers μέσα. Το θέμα με τους drivers είναι ότι δεν τη θεωρώ και απόλυτα αξιόπιστο, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θυμάστε το Hanzo, ενώ ήταν πολύ καλό πληκτρολόγιο οι drivers ήταν μια μικρή αποτυχία. Τέλο πάντων, δεν μα πειράζει αυτό. προς το πρώτο θα το δούμε. Θα ψάξω να δω πώ η εταιρεία έχει drivers στο ίντερνετ, να σα του βάλω στην περιγραφή. Έχουμε μέσα. Οδηγίε για το πώ θα εγκαταστήσουμε το λογισμικό και για το πώ θα χειριζόμαστε το λογισμικό. Όπω σα είπα, είναι ψεύδος around. Ε, γενικά, σου δίνει ένα λειτουργικό ένα λογισμικό, ένα πρόγραμμα στην ουσία. Το οποίο επιλέγει πόσα channels θέλει να δώσει, από 2 ω 8, ανάλογα με, την, ανάλογα με τα εκάστοτε ακουστικά, 7,1. Dolby Digital δυστυχώ δεν είναι. Επειδή έχω ψεύδο surround και άλλα ακουστικά, όμως είναι και Dolby digital, αυτό τα συγκεκριμένα είναι μόνο 7 κομμένα virtual surround. Έχουμε επιλογές για να διαμορφώσουμε, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, καλή μου κάμερα εστίασε, να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε ε, το πώς ακούγεται το ήχος μας, να βάλουμε διάφορα εφέ. Πολύ χρήσιμο αυτό. Ένα συν στην εταιρία που το περιέλαβε για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, γιατί πολλές Εταιρείε ευτυχώ ή δυστυχώ δεν τα βάζουν ε, μέσα, και αυτά εδώ είναι τα ακουστικά μεγάλο καλώδιο, πολύ μεγάλο καλώδιο. Έχουμε το μικρόφωνο ε, detachable, το οποίο μπαίνει και βγαίνει, και έχουμε προφανώ. Αυτό που σας είπα είναι 7,1 με ψεύδο Around και με πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό. Θυμάστε την τελόκτη κάρτα που σας είχα δείξει τις προάλλες. Η οποία σας έδινε ήχο 7,1. Ακριβώς το ίδιο σύστημα ισχύει και εδώ πέρα. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το μινι κάρτα ήχου στην ουσία είναι. Η οποία μπαίνει στον υπολογιστή μας με USB. Και πάνω τη, μπαίνει. Α ξετυλίξουμε το καλώδιο. Μάλλον δεν θα το ξετυλίξω γιατί είναι τεράστιο και με τα βαριά μου το ξαναμαζεύω. Λοιπόν, και μπαίνει πάνω τη για τα ακουστικά το jack το 1. Για το μικρόφωνο το jack το 2. Και συνδέεται πάνω στον υπολογιστή. Αυτό μα εξασφαλίζει ότι θα έχουμε ήχο please, κοντά στα 7,1. Δεν είναι ακριβώ 7,1 γιατί σα είπα είναι ψεύδοσο surround. Δεν είναι 100%, -100 surround. Λοιπόν δεν είναι 7,1 ακριβώ γιατί τα κανονικά 7,1 έχουν νομίζω παραπάνω ε, μαγνήτες πάνω στα ακουστικά. Τέλο πάντων, τα ακουστικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και κατευθείαν πάνω στον υπολογιστή μα με τα καρφιά, με τα βίσματα. Μόνο που στην ουσία θα πάρουμε 2,1 ήχο, βασικά ήχο ακουστικών 2, συγγνώμη, συγχωρείτε, ε, όχι 7,1, οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λειτουργικό. Εάν αποφασίσουμε να συνδέσουμε τα ακουστικά επάνω στο, ε, Λογιστή, με τα καρφιά απευθεία, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λειτουργικό για να πάρουμε Virtual surround ήχο. Μόνο με την καρτούλα, τη mini καρτούλα αυτή ήχου μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό, σημειώστε το. Επίση, το καλό είναι. να βγάλω τα δικά μου τα ακουστικά για να βάλω και αυτά κάποια στιγμή. Λοιπόν, το καλό με το όλο θέμα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ακουστικά και σαν σκέτα ακουστικά χωρί ε, ε, το μικρόφωνο. Λοιπόν, τα ακουστικά είναι αυτά εδώ αρκετά στη βαρά θα έλεγα, αρκετά βαριά, έχουν μία υφή η οποία είναι σαν ε, λάστιχο στην ουσία, είναι σκληρό πλαστικό το οποίο έχει επένδυση ε, λάστιχο. Αυτό που διακρίνω εδώ είναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, λίγο ένα μικρό, λίγη κόλλα. Τώρα ίσως είναι από τη σύνδεση, δεν καθαρίστηκαν καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, από το πλάι προφανώς έχουμε... Ε, τα ακουστικά, νομίζω ότι αυτά και υποθέτω ότι θα το βάλω να το δοκιμάσω πρέπει να φωτίζονται, γράφει εδώ H2000 αν φανεί, φάνηκε στην άκρη εδώ πέρα σε αυτό το σημείο έχει μαξιλαράκι εδώ για το κεφάλι αρκετά σκληρό θα έλεγα, μέσα τα pads τους είναι δερματίνοι, κόκκινοι μαλακά φαίνονται ε, δεν έχουν πολλές επιλογές για το πως ανοίγουν στο κεφάλι, δηλαδή είναι αυτό εδώ που βλέπετε, δεν προσαρμόζουν βασικά προσαρμόζονται απλά κάπω έτσι πάνω στο κεφάλι. Δεν έχουν μεγάλη ευκαινησία οι βραχίονε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τη θήκη για το. Τι θες μάλλον για το μικρόφωνο. Αν δεν κάνω λάθο, κάπου εδώ πρέπει να μπαίνει. Ελπίζω. Ναι, να το προσαρμόσω. Το καλό με το μικρόφωνο λοιπόν, παιδιά, είναι ότι μπαίνει και βγαίνει, οπότε δεν θα χρησιμοποιείται και σαν απλά ακουστικά. Τώρα, βέβαια, η κατασκευή του είναι ευλίγιστο, βλέπετε, αλλά είναι εντάξει, λίγο περίεργο να σας πω την αλήθεια προεκ... πετάγεται σαν μια μικρή τσουτσού αλλά ε, εντάξει αυτό που παίρνει για το συγκεκριμένο τα λεφτά του, τα λεφτά του είναι 30 ευρώ να δοκιμάσω λίγο πρώτα οπ, να τα βάλω και στο κεφάλι μου λοιπόν Α, ωραία. Λοιπόν, το αυτό που διαπίστωσα, μισό λεπτό βάζοντας στο κεφάλι μου, είναι ότι βγαίνουν, εντάξει, Είπα και εγώ, αποκλείεται, δεν τα πιέζει καλά. Λοιπόν, άρα μεγαλώνουν ε, έτσι τα ακουστικά για να προσαρμοστούν στο κεφάλι. Γιατί λέω, αποκλείεται να είναι για τόσο μικρά. Το πρώτο πράγμα που προσέχω είναι ότι στην ουσία πιέζουν αρκετά τα αυτιά μου, κάνουν εφαρμογή, απομονώνουν του ήχου. Είναι κλειστού τύπου, δεν ακούγονται ήχοι από το περιβάλλον. Απομονώνουν του ήχου από το περιβάλλον. Ε, το μικρόφωνο. Είναι ακριβώς κάτω από το στόμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Θα δοκιμάσω να το βάλω και στον υπολογιστή να δούμε αν ανάβει κάποιο φως που υποθέτω ότι κάποιο φωτάκι από τα πλάγια πρέπει να ανάψει λογικά. Η κάρτα έδωσε χρώμα κόκκινο ότι άναψε ό,τι λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή ε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω, απλά πρέπει να εγκαταστήσω το πρόγραμμα. Από το πλάι δεν βλέπω κάποιο φω να ανάβει. Υπολόγιζα και περίμενα ότι θα έχει κάποιο φω. Αυτό που παρατηρώ το πρώτο πράγμα στο κεφάλι μου είναι ότι. Ε, είναι ότι με πιέζουν, αλλά κάθονται καλά. Το μόνο πράγμα που με ενοχλεί δεν είναι τα πλάινα. Τα πλάινα έχουν κάτι καλά. Ε, με ενοχλεί λίγο το πάνω το μαξιλαράκι, το οποίο είναι αρκετά σκληρό, όπω έδειξα και πριν. Και δεν ξέρω, φαίνεται λίγο παράξενο στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Ίσως με το πώς θα περάσει ο χρόνος ε, να τα συνηθίσω και να μου αρέσει πιο πολύ. Λοιπόν, αλλά προς το παρόν τα νιώθω αρκετά σφιχτά. Τώρα, ε, είδαμε τα βασικά. Να σα δείξω λίγο από κοντά και κάποια πραγματάκια ακόμα που πρόσεξα. Λοιπόν, είπαμε εδώ πέρα. Αχ, τα γκρέμισα όλα, αλλά δεν πειράζει η υγεία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα ρότορα, ο οποίος ρότορας εξασφαλίζει την ένταση του ήχου και έχουμε on off, προφανώς από αυτό ανοίγει το μικρόφωνο ή κλείνει το μικρόφωνο τώρα αυτό που μου περίμενα και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπάρχει περίμενα ότι θα αναβάν πλάι κόκκινα φωτάκι και αυτά γιατί η εταιρεία μας έχει συνηθίσει στο να δίνει χρώμα και φως στα ακουστικά της θυμάστε και τα, χο, τα βασικά και τα τακέτα που είχα δείξει τότε ότι άναβαν από το πλάι κόκκινα λαμπάκια τέλος πάντων ε, δεν ξέρω αν κάνω κάτι λάθος ή αν στην πορεία βρω κάτι ε, μήπως μέσα από το λειτουργικό ε, ανάβουνε αν και δεν ξέρω κατά πόσο παίρνει ρεύμα από τα δύο τα τζακ Τέλο πάντων αυτά εδώ ήταν τα ακουστικά 30 ευρώ θα μου πείτε για τα λεφτά τους ταξίζουνε Να σας πω η ποιότητα κατασκευής τους είναι αρκετά μέτρια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα super ποιοτικό Φαίνονται στη βάρα, κάθονται καλά στο κεφάλι εκτός από αυτό εδώ το πράγμα το οποίο είναι λίγο άβολο ε, 30 ευρώ, να σας πω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, θα έπαιρνα τα δικά μου τα Super Lux, τα οποία χάνουν 33 ευρώ. Δεν, είναι μικρόφω... Δεν έχουν μικρόφωνο, ε, αυτά σας προσφέρουν βέβαια τα headphones και τη λύση του μικροφώνου ως headset, full headset. Τώρα, να ρίξω μια ματιά τι γίνεται με το θέμα ήχος και θα επιστρέψω να σας πω ακριβώς τι εντυπώσεις μου μέχρι τώρα από το πώς ακούγεται, τα ακουστικά. Οπότε, σε... Να, δευτερόλεπτα επιστρέφω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, ε, την εγγραφή την κάνω από το μικρόφωνο. Ελπίζω να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στο δικό μου το μικρόφωνο και στο μικρόφωνο των ακουστικών, ελπίζω. Ε, θα δω και στο τέλος τη γίνεται ακριβώς, εάν ο ήχος είναι λίγο διαφορετικός, λίγο περίεργος. Ελπίζω να βγάλω ένα συμπέρασμα. Ε, μέχρι τώρα τα ακουστικά θα σα πω βασικά μου άρεσαν αρκετά. Θα σα πω σε 3 δευτερόλεπτα ακριβώ τι παρατηρήσει μου. Κάπω έτσι ακούγεται λοιπόν ο ήχο. Εγώ δεν τον έχω ακούσει ακόμα. Θα τον ακούσω και θα σα πω τα συμπεράσματα. Λοιπόν, για να ξέρετε αν ακούγεται δυνατά ή όχι, θα το καταλάβετε και μόνοι σα. Μεγάλα παιδιά Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό μα για τα συγκεκριμένα ακουστικά. Τη... Της Element, τα HD 2000G, λοιπόν μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα αυτό που παρατήρησα είναι ότι στο κεφάλι κάθεται αρκετά καλά, σας είπα πάλι το μόνο αρνητικό είναι αυτό εδώ πάνω, το μαξιλαράκι το οποίο δεν μου αρέσει, δεν με βολεύει καθόλου, ε, θέλω να είναι λίγο άνετα πάνω. Ε, αρκετά καλά στα αυτιά, απομονώνουν καλά τους ήχους μέχρι τώρα, δεν είχα κάποιο θέμα. Πολύ ωραίο μπάσο, πάρα πολύ ωραίο μπάσο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εύρος συχνοτήτων. Πιάνει από πολύ χαμηλά μέχρι πάρα πολύ ψηλά. Ε, μπορεί να δώσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά με την κάρτα. Ε, πάει πολύ παραπάνω η ποιότητα του ήχου. Ε, βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτό που πρόσκησα στην αρχή είναι ότι δεν ήταν ισορροπημένα μπαλανζα... καλά τα ακουστικά το ένα το δεξί ακουγόταν λίγο καλύτερα από ότι το αριστερό μπορούμε να το φτιάξουμε μέσα από την, είτε από το Windows είτε μέσα από το πρόγραμμα ε, αν επιτρέψουμε και το Virtual Surround, το virtual 7.1 τα απογειώνει αρκετά θα έλεγα η κάρτα δίνει πολύ μεγάλο συν ε, την κάρτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και με άλλα ακουστικά δεν είναι απαραίτητο ότι θα τα έχετε μόνο για αυτά τα ακουστικά να το τονίσω αυτό το, πράγμα είναι σαν εκείνη την καρτούλα, την καρτούλα την τέλοκ, που σας είχα ξαναδείξει επαναλαμβάνω λοιπόν αρκετά καλό ήχος βέβαια αλήθεια είναι ότι στα πολύ ωραίο μπάσο, δυνατό μπάσο, ε, ανεβάζει αρκετά ψηλές συχνότητε. Αυτό που με, δεν άρεσε, μου, με δυσανασχέτησε είναι τα πρίμα του. Τα πρίμα του δεν είναι τόσο καθαρά, είναι ε, σαν να τρίζει λίγο σε κάποιες συχνότητε τα ακουστικά, δηλαδή δεν έχεις σε όλο το εύρος συχνοτήτων τον ε, ομαλό ήχο, σε μπάσα και βαρύ, βαρύς τόνους είσαι λίγο πιο... Ε, είναι πιο ωραία, βγάζει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά στα πρίμα και στα φωνητικά λίγο τρίζουνε. Αυτό πρόσεξε τουλάχιστον εγώ από τα λίγο που το χρησιμοποίησα. Τώρα, Όσον αφορά την, το μικρόφωνο, το μικρόφωνο του είδατε. Θα σε έβαλα το κομμάτι από πριν, είναι αρκετά καλό. Αρκετά καθαρό, βέβαια. Ακούσαμε έναν ήχο μπμπμπμπμπ. Μπ, 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 μπ. Μέσα ε, νομίζω ότι πρέπει να έχει να κάνει με το πώ λειτουργεί η κάρτα με το OBS και τι ρυθμίσει. Γιατί δεν το έχω ρυθμίσει ξεχωριστά. Τέλο πάντων, αρκετά καθαρό ήχο θα έλεγα. Αν εξαιρέσουμε εκείνο τη διεκεκεκομένη γραμμή που είχε μέσα που ακουγόταν και ε, που νομίζω σα είπα ότι φταίει το ότι δεν έχω κάνει καλές ρυθμίσεις στο OBS Μπορώ να πω ότι σε σχέση με άλλα μικρόφωνα μου άρεσε αρκετά ο ήχος που έβγαζαν, είναι αρκετά καθαρός Λοιπόν, τον ήχο δεν θα τον καθαρίσω, δεν θα βάλω τίποτα όπως τον πήρα τόφιο έτσι θα σας τον βάλω να τον ακούσετε Λοιπόν, αυτά ήταν τα ακουστικά, τα χειράτε, high rate, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε τα γιατί μπορεί να έχουν και μια ιαπωνική προφορά όπως και τα υπόλοιπα Λοιπόν, ή high rate ή χειράτε, αποφασίστε εσείς, HD 2000G, της Element είναι τα συγκεκριμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τα παιδιά από το PC Lab, Wind, Limnos, οι οποίοι με υποστηρίζουν και με βοηθάνε να μου δίνουν πράγματα να τα βλέπω, να τσεκάρουν, να τσεκάρουν και αυτοί μαζί. Ελπίζω να σας άρεσαν. μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλά ακουστικά τώρα για τα 30 ευρώ. Προσφέρουν αρκετά πράγματα για 30 ευρώ. Εγώ προσωπικά σας είπα ότι για 30 ευρώ την έχω καταβρεί με αυτά εδώ. Και όσους, όσοι με άκουσαν και πήγαν και τα πήραν, γιατί ξέρω ότι πολλά παιδιά πήγαν και τα πήραν τα συγκεκριμένα τις ε, Super που φοράω, έμειναν υπερ εντυπωσιασμένοι. 7,1 δεν είναι, αλλά πάνε σε άλλο level τα... Τη μουσική. Βασικά, ε, τώρα που το σκέφτομαι, η καρτούλα αυτή έκανε πλάγα πλάκα-πλάκα, την ε, κάρτα ή την ε, κονσόλα. Γι' αυτό ακούγαμε εκείνον τον ήχο, το διακυκωμένο στο μικρόφωνο. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα συγκεκριμένα ακουστικά τη Element. Τα αρκετά καλά, αρκετά ποιοτικά, δεν θα έχετε κανένα θέμα τίμια τιμή είναι, εντάξει δεν είναι πολύ ακριβά, δεν είναι το πολύ φθηνά, είναι μια τίμια τιμή. Ε, προσφέρουν και το μικρόφωνο το οποίο όπως πάτε, πολύ καλό, αν και λίγο φαίνεται περίεργο, δεν είναι τόσο εργονομικό, αλλά άμα βγει είναι μια χαρά εργονομικότατο. Έχουν ο ρότορας, αυτό που πρόσεξα είναι ότι ο ρότορας που ρυθμίζει την ένταση της φωνής προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο εύρος, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ακουστικούλια μας. Check Tech Now, ήμουν ο Κώστα. Ελπίζω να σα άρεσαν. επιστροφή τα headphones λοιπόν ξανά. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα, παιδιά. Καλά να περνάτε.